Εύκολες νίκες σημείωσαν οι εθνικές ομάδες κοφών ανδρών και γυναικών επί των αντίστοιχων ομάδων της Πολωνίας κατά την πέμπτη μέρα των αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοφών που διεξάγεται στα κλειστά γήπεδα μπάσκετ Θεσσαλονίκης, στη Καλαμαριά και στον Πελόκηπους. Στον όμιλο ανδρών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Πολωνία-Ελλάδα 62-81, με την Ελλάδα να παίρνει την πρώτη θέση, Ρωσία-Τουρκία 84-68 σε ένα αφύρωπο παιχνίδι, Λιθουανία-Ιταλία 69-30 με τους Ουθενούς να κάνουν πάρτι κάτω από τα δύο καλάθια, Ουκρανία-Σλοβενία 53-77 με άνετη επικράτηση των Σλοβαίνων. Όσον αφορά τις γυναίκες, πέτυχαν και αυτές νίκη πρωτιάς απέναντι στην Πολωνία, με και εύκολη μάλιστα νίκη, με 54-18, ενώ στα άλλα αποτελέσματα Σουηδία-Ιταλία 53-63, Ισραήλ-Ουκρανία σε ένα σκορ που εντυπωσιάζει 19-136 και Τουρκία-Ρωσία 66-68. Στον αγώνα της ελληνικής ομάδας, η κυριαρχία της ελληνικής εθνικής ήταν εύκολη χάρη στους πόντους των Πεταλά και Ντικούδη απέναντι σε μια ομάδα που ανταγωνίστηκε μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο. Για την εθνική μας ομάδα, ο Κοσκινάς πέτυχε 2 πόντους, 3 με ένα τρίποντο ο Ρινάκης, 6 πόντους με 2 τρίποντο ο Τασιούλης, ο Γκρίλης σε 2 πόντους, ο Απτόσογλου 7, ο Ντικούδης εντυπωσιακός με 16 πόντους και ένα τρίποντο, 4 ο Τσαγκαρούλης, ο Παγκράτης πέτυχε 11 πόντους, ο Πεταλάς 19 και ο Τριτιλής 11. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο με 4 νίκες. Καλαμαριά μας μπήκε γούρι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και γέμισε το γήπεδο και σήμερα. Ελπίζω να κάνει το ίδιο και στο Αλεξάνδριο, το χρειαζόμαστε δίπλα μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι τα παιδιά μόνο που βλέπουν τον κόσμο έξω και αισθάνονται τον παλμό, παίρνουν δύναμη από αυτό. Αυτό το είδατε και στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα, που άλλαξε άρδινη η απόδοσή μας όταν άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει το γήπεδο. Εντάξει, ήμασταν λίγο πιο συγκρατημένοι, κακώς για μένα. Γνωρίζοντας ότι έχουμε ήδη πάρει την πρωτοθέση στον όμιλο, κοιτάμε το χιαστή παιχνίδι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το πιο σημαντικό παιχνίδι για μας, την Πέμπτη. Θα μελετήσουμε τον αντίπαλο που θα είναι η Ουκρανία. Θα πάμε την Πέμπτη να τα δώσουμε όλα για το στόχο. Η πρώτη θέση ήταν στόχο για μας από την αρχή, γιατί είμαστε μια καλή ομάδα. Έχουμε στόχο το ευρωπαϊκό, ένα μετάλλιο, οτιδήποτε, αφού γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ και πέρα προχωράμε μόνοι μας τις δυνάμεις για τη φάση των 8, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για να ικανοποιήσουμε τους εαυτούς μας, όλους τους φορείς που βοηθήσανε στο να γίνει αυτό και φυσικά τους οπαδούς μας. Έχουμε τους προπονητές, έχουμε τους παίκτες, εμπιστευόμαστε τις ικανότητές μας, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Τον αγώνα των ανδρών παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, και ο μάνατζερ της ομάδας του Κεφάλου του Βορρά, Τέλης Μουνατζίδης, και μάλιστα μίλησαν στη ΒΙΕΚΑΤΟ για το επίπεδο και το θέαμα των αγώνων. Μια ζωή κοντά στο μπάσκετ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοφών. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση? Βλέποντας λίγο το παιχνίδι, είναι σε πολύ καλό επίπεδο αγωνιστικά και τα παιδιά είναι πραγματικοί αθλητές, γιατί ασχολούνται με αυτό που αγαπάνε, ερασιτεχνικά. Το γεγονός ότι έχει γεμίσει το γήπεδο, θεωρείτε ότι τους δίνει όθηση? Βεβαίως, είναι μια επιβράβευση. Και για τους ίδιους, για να βρουν την διάθεση για να αγωνίζονται καλύτερα. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους που έχουν τρέξει, που έχουν προσπαθήσει. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Το επίπεδο φαίνεται ότι είναι πραγματικά υψηλό και το αθλητικό. Και καλό είναι έτσι να το κρίνουμε για να τους θεωρούμε ως ίσους, όπως είναι οι άνθρωποι όλοι που έχουν τα προβλήματα ακοής. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους τρέξαν και βοηθήσαν, στους παράγοντες του αθλήματος αλλά και τους τοπικούς παράγοντες εδώ που πραγματικά συντέλεσαν για να γίνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που από ό,τι φαίνεται συμμετέχει μαζικά, και πάνω απ' όλα φυσικά πολλά μπράβο στους ίδιους τους αθλητές. Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία και στις γυναίκες και στους άνδρες της εθνικής μας ομάδας και να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι παρόντες όποτε χρειαστεί και να βοηθάμε τέτοιες προσπάθειες. Στις γυναίκες η Ελλάδα νίκησε εύκολα την Πολωνία με 54-18. Τα δεκάλεπτα 16-4, 33-9 στο ημίχρονο, πάντα με πρώτη την γυναικεία μας ομάδα, 47-14 και 54-18. Τους καθοριστικούς πόντους σημείωσαν η Κοτσιάφτη 12 και η Χαϊνά 10 με ένα τρίποντο.
Το ταξίδι είναι πολύ όμορφο, το απολαμβάνουμε μέρα με τη μέρα. Τα παιδιά είναι χαρούμενα, έχουμε τον κόσμο κοντά μας. Βήμα-βήμα θα πάμε, απολαμβάνουμε την κάθε προσπάθεια που κάνουμε και πιστεύω ότι την Πέμπτη θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επίσημα συμμετοχή μας στους τέσσερις. Είναι ικανοποιημένοι, ναι. Αλλά έχουμε στόχο τώρα τα επόμενα παιχνίδια και πρέπει να καταφέρουμε μέχρι την τετράδα. Ο κόσμος ήρθε και σήμερα στο γήπεδο. Ο κόσμος, πολλής. Ναι, ναι, μπορεί να φτάσει. Στις γυναίκες τώρα, πέρα από την εθνική μας ομάδα που κέρδισε, είχαμε Σουηδία-Ιταλία 53-63 σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, 32 πόντους με 15 δίποντο. Για τις Σουηδέζες η Σεσίλια Φέρμ, ενώ για τις Ιταλίδες πέτυχε 18 πόντους η Τζούλια Σοταρέλτο. Ισραήλ-Ουκρανία σε ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει κριτική, 19-136 εντυπωσιακές οι κοπέλες στην Ουκρανία. Από το Ισραήλ 5 πόντους πέτυχε η Μάρκους Λίμορ και η Τάλα Νατ, ενώ 8 κορίτσια από την Ουκρανία είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτη σκόρα με 19 πόντους την Όλγα Καλτσένκο. Τέλος, Τουρκία-Ρωσία 66-68 στο πιο αφιερωμένο παιχνίδι, με τη γνωστή Εκρή Κότσε να πετυχαίνει για άλλη μια φορά πάνω από 30 πόντους, 34 συγκεκριμένα, με 6-28 δίποτα και 5-23 τρίποτα για την Τουρκία, ενώ για τις νικήτριες από πλευράς Ρωσίας πρώτη σκόρα με 23 πόντους η Σαμπίνα Παχμούτοβα. Στους άνδρες, πέρα από την εύκολη νίκη της εθνικής μας, είχαμε τον παιχνίδι της Ρωσίας με Τουρκία, όπου οι Ρώσοι κέρδισαν τελικά 84-68 έχοντας πρώτο σκόρ με 22 πόντους τον Δημήτρη Γκιούρεφ, ενώ 10 πόντους για τους Τούρκους πέτυχε ο Ντουρσούν Μπουλέτ. Η Λιθουανία έκανε έναν μονόλογο απέναντι στους Ιταλούς, κέρδισε εύκολα 69-30 με 14 πόντους ως πρώτο σκόρ να ξεχωρίζει τους Λιθουανούς ο Κάρλος Μπριγέτ, ενώ 9 πόντους πέτυχε και ξεχώρισε ελαφρώς από τους ηττημένους Ιταλούς ο Λούκα Πυροβάνο. Ουκρανία-Σλοβενία 53-77 με 20 πόντους για τους Ουκρανούς από τον Αλεξάνδερ Φορμένκο με 4-10 τρίποντα, ενώ 25 πόντους πέτυχε ο γνωστός μας Μίχα Ζούπα για τους Σλοβένους. Drinks and smoke a joint, Bubbles? Yes.